You know, I think this is our fourth or fifth Russian team this season. So we know the Russian league is very competitive. They're going to be great. It's just the Euro Cup finals. So, of course, it's going to be a challenging game for us. But, you know, I really think it's more about how we play and our game. And, you know, we're really in a position to, you know, make our own fate. So I don't really worry about it. I know one player on the team, she plays in the WNBA, Monique Curry. But other than that, I just know about our team. Πολύ ωραίο συνέστημα να συμμετέχεις πρώτη φορά σε ένα τελικό και αυτός να είναι και ευρωπαϊκός. Έχουμε αισιοδοξία. Πιστεύουμε πολύ στις δυνατότητές μας σαν ομάδα. Και... Πιστεύω ότι θα κερδίσουμε την Πέμπτη. Είναι πρώτη μου φορά γενικά σε τελικό και σε Ελλάδα, Ευρώπη, ό,τι είναι τέλος πάντων. Όπως βλέπετε, ταξιδεύει για Ρωσία. Είμαστε 100% έτοιμες. Υπάρχει ένα εύθυμο κλίμα γιατί από ό,τι βλέπω και από ό,τι ξέρω πιστεύουμε στις δυνατότητές μας. Και αν μη τι άλλο, ξέρουμε ότι έχουμε φτάσει στις δύο καλύτερες ομάδες της Ευρώπης, οπότε δεν έχουμε να αποδείξουμε τίποτα σε κανέναν και σε κανέναν. Μετά από τόσα χρόνια μπάσκετ, και στον ελληνικό και στον ευρωπαϊκό χώρο, είναι μεγάλη μου τιμή που συμμετέχω μαζί με την ομάδα μου, μαζί με τον Αθηναϊκό, έχοντας όντως κατακτήσει ένα πρωτάθλημα πέρυσι. Το βλέπω και σε μια επιβράβευση και μια συνέχεια των στόχων μας. Είναι πάρα πολύ μεγάλη τιμή, όπως είπα, να πάμε σε αυτό το τελικό και θα είναι μεγαλύτερη ακόμα τιμή αν πάρουμε το κύπελο και πανηγυρίσουμε στην Ελλάδα πρωταθλήτρες πλέον Ευρώπης. Δεν ξέρω ακριβώς τι παραπάνω για Αθηναϊκός. Αυτό που ξέρω είναι ότι το θέλουμε πάρα πολύ και αυτό μας γεμίζει με πολύ αυτοπεποίθηση και πολύ δίψα. Και ότι θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να φέρουμε το κύπελλο στην Αθήνα. Νομίζω ότι είμαστε απόλυτα έτοιμοι για το παιχνίδι. Σίγουρα η Ναντέζδα πρόκειται για μια πολύ καλή ομάδα. Στο σημείο που έχει φτάσει δεν μπορεί να είναι κακή ομάδα. Μιλάμε για ένα τελικό Ευρώπης. Αλλά πιστεύουμε ότι με τις εμφανίσεις μας έχουμε αποδείξει ότι οι υπόλοιπες ομάδες πρέπει να μας φοβούνται στην Ευρώπη και όχι εμείς να φοβόμαστε κάποιον άλλον. Εκτός από την Wiggins που σταδιακά επανέρχεται σε εντατικούς ρυθμούς, πιστεύουμε θα είναι απόλυτα έτοιμοι. Αλλά όπως και να έχει, είτε παρουσιαστούμε με απώλειες είτε χωρίς, η ψυχολογία όλης της ομάδας είναι στα ύψη και η αισιοδοξία πάρα πολύ μεγάλη και πιστεύουμε ότι θα κάνουμε τα δύνατα δυνατά να φέρουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα ώστε να έχουμε μια πιο εύκολη δουλειά στο επαναληπτικό παιχνίδι που θα γίνει στην Αθήνα και να κατακτήσουμε το κύπελλο.